Ημέρα αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο είναι η 6η Δεκεμβρίου, προστάτη του ναυτικού, με τον εορτασμό του να γίνεται κάθε χρόνο και στην πόλη της Καβάλας. Πλήθος πιστών αλλά και το σώμα του λιμενικού παρευρέθησαν στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου προκειμένου να τιμήσουν τον Άγιο, ενώ σύσσωμοι όλοι ακολούθησαν συνοδεία και της φιλαρμονικής του Δήμου στην περιφορά της εικόνας του. Τη λήξη της θείας λειτουργίας χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, κ. Στέφανος, ο οποίος έδωσε τις δικές του ευχές στους εορτάζοντες. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή για την χριστιανοσύνη σήμερα. Μεγάλη γιορτή για τους ανθρώπους της θάλασσας. Χρόνια πολλά στο πολεμικό μας ναυτικό, χρόνια πολλά στο εμπορικό μας ναυτικό, χρόνια πολλά στην Καβάλα μας. Μια πόλη η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον θαλάσσιο πλούτο. Μια πόλη η οποία μέσα από τη θάλασσα αναπτύχθηκε και συνεχίζει να αναπτύσσεται. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες καταρχάς. Είναι πάρα πολύ σήμερα. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα καλύπτουμε πόσοι πολλοί είναι οι φίλοι μας και οι συγγενείς μας που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά είναι μεγάλη μέρα και για την Καβάλα, γιατί η Καβάλα έχει μια παράδοση πλούσια στην αυτοσύνη. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ο προστάτης όχι μόνο του λιμενικού, όλων των ναυτικών. Και νομίζω ότι η χάρη του μπορεί να σκεπάσει και να βοηθήσει και στο μέλλον αλλά και στο παρόν όλη την αυτοσύνη μας και γενικότερα όλους μας. Οπότε γιορτάζουμε την ημέρα και τη γιορτάσαμε τη δέουσα. Με το δέοντα σεβασμό μάλλον και ήμασταν όλοι εκεί προκειμένου να τιμήσουμε και το λιμενικό μας αλλά σίγουρα το ξαναλέω τον Άγιο Νικόλαο και, και ό,τι αυτός πρεσβεύει. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στους Νικολάδες. Η πόλη μας δεν ασχολήθηκε μονάχα με τα καπνά. Έχει μια τεράστια αλλιευτική ναυτική παράδοση και χαιρόμαστε που γιορτάζουμε σήμερα τον Άγιο μας, τον Άγιο των Θαλασσών αλλά και τον Άγιο που φέρνει την νίκη στο λαό. Αυτό να το θυμόμαστε πάντοτε, είναι ένας από τους αγαπημένους Αγίους. Να πω κιόλας ότι προσωπικά έχω και εγγονό Νικόλα, οπότε για μένα είναι μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, εορτάζουσες, χρόνια πολλά στην ναυτική μας πόλη, την Καβάλα. Μαζί με τον Απόστολο των Εθνών Παύλο, η Καβάλα τιμά με λαμπρότητα τον Άγιο Νικόλαο. Και θυμάται και τον μακαριστό Χρυσόστομο,
τον Μητροπολίτη και Αρχιεπίσκοπο στη συνέχεια, που χάρη στις δικές του τις ενέργειες και των κατοίκων της πόλης έγινε ιερός ναός ξανά. Αυτός ο χώρος που ήταν τζαμί στη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όμως, γυρίζοντας το χρόνο πίσω, αυτός ο ναός, τα σπλάχνα του, έχει τον Άγιο Λάζαρο και πιθανόν τον Απόστολο Παύλο. Χρόνια πολλά στην Ναυτική Καβάλα, χρόνια πολλά στους καβαλιώτες. Χρόνια πολλά, σήμερα γιορτάζει ο μόνιμος ιερός ναός του Αγίου Νικολάου. Είναι ένα ιστορικό σημείο της πόλης μας, όπου πάτησε ο Απόστολος Παύλος και κήρυξε τον χριστιανισμό στους Φιλίππους. Σήμερα γιορτάζει το τιμημένο πολεμικό ναυτικό, σήμερα γιορτάζουν οι άνθρωποι της θάλασσας, το πολεμικό ναυτικό που έδωσε μεγάλες νίκες στον ελληνισμό, εδραίωσε την κυριαρχία της Ελλάδος και της πατρίδας μας στο Αιγαίο και είναι ο προασπιστής των εθνικών μας δικαίων και κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλη την Καβάλα που γιορτάζει, την Καβάλα μας η οποία, της οποίας η πορεία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είναι στενά συνυφασμένη με το λιμάνι της και τη θάλασσα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά και να ευχηθούμε αυτή η σχέση παραγωγική να συνεχίζεται πάντα και να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους τους ανθρώπους, στο πολεμικό μας ναυτικό, στο λιμενικό σώμα, στο τελωνείο, στους ναυτικούς, στους ψαράδες, σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στο λιμάνι και στη θάλασσα και να ευχηθούμε ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος είναι η αγαπημένη εκκλησία όλων μας μέσα στο κέντρο της πόλης, να σκέπει και να βοηθάει όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλά ο Άγιος Νικόλαος στις πλώρες, ο πανταχού ναυτικών μας, σε όλες τις θάλασσες, ήρεμες θάλασσες και με το καλό σπίτια, παιδιά.